αγάπες μου, τι μου κάνετε, είστε καλά? Είμαι η Μαρίνα Σεραφιμίδου και σήμερα θα κάνουμε ένα beauty βίντεο για τα μαλάκια μας. Είχαμε καιρό να κάνουμε beauty βίντεο. Σήμερα επέλεξα να κάνουμε κάτι για τα μαλάκια μας και να κάνουμε και ένα unboxing με προϊόντα από τη Wavy, που είναι μια εταιρεία καθαρά ελληνική, που είναι πάνω από 30 χρόνια, έχει επαγγελματικά προϊόντα για τα μαλλιά, αλλά επειδή εγώ τα ξέρω και ψωνίζω από εκεί και επειδή άλλαξα και πρόσφατα βαφή και τα πήρα από εκεί, τους ξέρω από πολλά χρόνια τα αδέλφια που έχουν την εταιρεία και τώρα έχει μπει και το νέο αίμα και τα παιδιά. Είπα σήμερα και που παίρνω πολλά πράγματα, δεν είναι sponsor το βίντεο, απλώς μου δώσανε και κάποια πράγματα όταν πάω και ψωνίζω, επειδή είναι και δίπλα μου εδώ, λέω, μου δίνουν και κάποια έτσι προϊόντα, οπότε θέλω να σας τα δείξω, να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ καλά και να τα έχετε και υπόψη σας. Είναι μια, όπως είπα, ελληνική εταιρεία, Wavy. Λοιπόν, και βέβαια, από το βιβλίο μου, τώρα να λάμψεις, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, θα σας πω για το πώς μπορούμε, με την ευκαιρία αυτή, για το πώς μπορούμε να έχουμε ωραία μαλλιά, που να μακραίνουν ωραία, γιατί τα ταλαιπωρούμε και με τις βαφές, τα ταλαιπωρούμε με τα οξυζένε. Βέβαια, εντάξει, η επιστήμη έχει προχωρήσει και έχουν γίνει και τα πράγματα που ειδικά στις βαφές και στα οξυζένε είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πριν. Και βέβαια, εταιρεία από εταιρεία διαφέρει. Εγώ, όπως σας είπα, άλλαξα και πήρα τις Wavy, θα σας τα κάνω ως unboxing και πήρα... Έπαιρνα μια άλλη εταιρεία πολύ γνωστή, αλλά νομίζω ότι αυτή μου πάει καλύτερα. Και τα έβαψα και μόνη μου αυτή τη φορά τα μαλλιά μου, γιατί είχα πάρα πολύ δουλειά και με το μαγαζί και με τα βίντεο που κάνω εδώ, οπότε δεν είχα χρόνο να πω πότε να πάω, οπότε ήμουν λίγο πιεσμένη. Οπότε τα έκανα μόνη μου. Ρίζα βάφω και παίρνω, για όσες με ρωτάνε, το ενισχυτικό ξανθιστικού σε αυτή την εταιρεία, τη Wavy, είναι το 000, και το blonde, το ξανθό πλατινές αντρέ, το 11. Θα σας τα δείξω αυτά και μετά. Αφού πούμε λοιπόν πρώτα πώς μπορούμε από μέσα προς τα έξω, γιατί το βιβλίο μου τώρα να λάμψεις αυτό λέει, όχι μόνο για τα μαλλιά, για όλο το σώμα, για όλο τον οργανισμό, για όλο το δέρμα, την επιδερμίδα, τα μαλλιά, τα νύχια, και για το πώς νιώθουμε, ακόμα και για το μυαλό μας δηλαδή. Τι πρέπει να τρώμε για να έχουμε μακριά, ωραία μαλλιά, ακόμα να είναι στυλπνά, να μακραίνουν εύκολα, και βέβαια τώρα το καλοκαίρι να μην τα πολυταλαιπωρούμε με πολλά προϊόντα, με πολύ styling, με όλα αυτά. Εμένα γι' αυτό με βλέπετε το καλοκαίρι και έχω τα μαλλιά μου ψηλά. Τα κάνω έτσι γιατί δεν θέλω να τα ισιώνω, είτε με το πιστολάκι, είτε με την πρέσα, είτε με οτιδήποτε άλλο. Θα σας πω εδώ λοιπόν, θα σας διαβάσω ότι πρέπει να τρώμε από μέσα προς τα έξω, έτσι, τα μαλλιά μας φυτρώνουν από τη ρίζα. Το απ' έξω δεν είναι τίποτα, είναι νεκρό, δεν έχει τίποτα, η τρίχα μας είναι, αλλά τρέφεται από τη ρίζα. Άρα πρέπει να τρέφουμε καλά τον οργανισμό μας για να μπορέσουμε, για να έχουμε πολύ καλή ποιότητα τρίχα σε ό,τι και τρίχα να έχουμε, γιατί όλοι δεν έχουμε την ίδια μορφή τρίχας και ποιότητα. Λοιπόν, ένα από τα πολύ σημαντικά που πρέπει να τρώμε είναι ο σίδηρος και το ξέρετε πάρα πολύ καλό αυτό, όταν εσείς που με παρακολουθείτε ή κάποιες από εσάς, κάποιοι από εσάς έχουν χαμηλό σίδηρο. Λοιπόν, ένα από τα πρώτα που βάλετε είναι τα μαλλιά και βέβαια και η διάθεση, αλλά θα μιλήσουμε σήμερα για τα μαλλιά που μπορούμε να τον πάρουμε από το σπανάκι, από το πασατέμπο, γαλοπούλα, κοινόα, τοφού, έτσι, είναι από σόγια, το τυρί της σόγιας, για όσοι δεν το ξέρετε, τη μαύρη σοκολάτα. Αυτά είναι κάποια τρόφιμα τα οποία μπορούμε να τα εντάξουμε στο καθημερινό μας διαιτολόγιο για να μπορέσουμε να πάρουμε καλής ποιότητας σίδηρο. Τώρα, αν μας δώσει και ο γιατρός, αν έχουμε χαμηλό σίδηρο και κάτι παραπάνω σαν συμπλήρωμα διατροφής, εννοείται ότι θα το πάρουμε. Επίσης, πολύ μεγάλο ρόλο παίζουν οι βιταμίνες Α και Σ,
που μπορούμε να τις πάρουμε, τις μπορούμε να την πάρουμε και σε καθημερινή βάση, γιατί αποβάλλεται πάρα πολύ εύκολα από τον οργανισμό, οπότε δεν μπορούμε να πίνουμε τόσο μεγάλη ποσότητα, π.χ. πορτοκάλια, ακτινίδια κτλ. Κτλ. Οπότε μπορούμε να την πάρουμε και σε συμπλήρωμα διατροφής, εγώ αυτό κάνω. Αλλά μπορούμε όμως η Α και Σ να βρούμε στο μπρόκολο, στις γλυκοπατάτες, βέβαια στα πορτοκάλια, στα ακτινίδια, στην πορτοκαλί κολοκύθα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μπορούμε να επιλέξουμε να τρώμε σε έτσι πιο συχνή βάση. Επίσης τα ωμέγα 3 είναι πάρα πολύ καλά που τα παίρνουμε πάλι σε συμπλήρωμα διατροφής αν θέλουμε. Αλλά μπορούμε να τα βρούμε στα καρύδια, μπορούμε να τα βρούμε στο σολομό, το ξέρετε ότι τα λιπαρά ψάρια, αλλά καλής ποιότητας. Στο λιναρόσπορο, στα λαχανάκια των Βρυξελών, έτσι, πάρα πολύ καλής ποιότητας να είναι μόνο αυτά που θα παίρνουμε. Και φρέσκα. Επίσης, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει ο ψευδάργυρος, που τον βρίσκουμε στα ρεβίθια, σε φυσική μορφή πάντα μιλάω, στα διάφορα οστρακοειδή, στο μοσχάρι και στα αυγά. Πολύ καλό λοιπόν αυτό, μ' αρέσει, γιατί εγώ τρώω αρκετά αυγά. Μην κολλάτε με τη χοληστερίνη, δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Επίσης, οι πρωτεΐνες α και ω, πώς λέμε α-ω, σαν στην αλφαβήτα, όχι α-ω, α και ω, συστατικό δομικό της τρίχας, είναι οι πρωτεΐνες, οι καλής ποιότητας πρωτεΐνες. Εσείς ξέρετε τι σας αρέσει, τι μπορείτε να φάτε, εγώ δεν θα πω τώρα στον καθένα τι είναι, τις ξέρετε πολύ καλά, τα ψάρια, το καλό κρέας, οι φυτικές πρωτεΐνες πάρα πολύ καλά για όσους είναι vegan, και το βιβλίο μου το επόμενο που θα γράψω θα είναι διατροφή vegan και πάρα πολύ εύκολα γεύματα για που μπορούμε να κάνουμε και μόνοι μας στο σπίτι, αλλά αυτό είναι μια άλλη φορά θα σας το πω. Επίσης, πρωτεΐνες και το σελήνιουμ, το οποίο μπορούμε να το βρούμε στα Brazil Nuts, τα βραζιλιάνικα δηλαδή αυτά τα σαν καρύδια που είναι, έτσι μεγάλα αμύγδαλα, σαν μεγάλα αμύγδαλα λέγονται nuts, τέλος πάντων, στον τόνο, στις γαρίδες, στον ηλιόσπορο. Μέσα στο βιβλίο μου εδώ έχω και πολλές συνταγές, αλλά και στο μαγειρεύω καλλιτικά, για το πώς μπορείτε να κάνετε και μασκούλες. Μασκούλες με αβοκάντο, μασκούλες με μπανάνα, με λάδι ελιάς, με καρύδα, για να μην σας τρώω όμως το χρόνο, θα μιλήσουμε και για άλλη φορά και για το βιβλίο μου αυτό, αν και έχουμε πει πάρα πολλά και μπορώ να σας πω ότι έχω κάνει και πολλά βίντεο που κάνουμε φυτικές μάσκες για τα μαλλιά, αλλά ό,τι θέλετε μπορείτε να μου το ζητάτε, να μου γράφετε σχόλια και σε αυτό το σημείο να πω ότι μπορείτε να κάνετε και μια εγγραφή, ένα like, ένα share, έτσι για να έχουμε και μια διαδραστικότητα σαν κανάλι εδώ και σαν Μαρίνα Στραφημίδου και για σας. Και ό,τι άλλο θέλετε μπορείτε να μου πείτε. Λοιπόν, να κάνουμε το unboxing. Το unboxing ήταν σε μια μεγάλη κούτα, για να σας το πω. Εγώ όμως το έφερα, να μην το σηκώσω. Τέλος πάντων είχε κάπως έτσι μικρά κουτάκια. Τέλος πάντων τα έβγαλα έξω και για να μην είναι έτσι την κούτα έτσι όπως την έσκισα, να μην φαίνεται, τα έβαλα σε μια άλλη φάση. Θα σας τα δείξω όμως και εγώ τώρα, για να τα δείτε κι εσείς. Λοιπόν, εδώ μου έχουν βάλει ένα Oil Hair Care, που είναι treatment, που είναι και για decapage, για decaparισμένα μαλλιά, που είναι βαμμένα μαλλιά από Permanat, και είναι αυτό εδώ, το οποίο το βάζεις άπαξ μια φορά, και μπορείς ας πούμε με αυτό να κάνεις πιστολάκι, βοηθάει και για την έκθεση στον ήλιο, είναι και πολύ καλό για το καλοκαίρι, και για να έχει μια στυλπνότητα, μια λάμψη, δίνει έτσι πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, να γυρίσω λοιπόν την κάμερα και να σας τα δείξω μέσα από το κουτί. Και εδώ είμαστε, να το λοιπόν εδώ το λαδάκι που σας έλεγα. Okay. Έχουμε τις βαφές μου, έτσι, που είναι το 11, εγώ αυτό παίρνω. Και κάτσε να τα βγάζω και λίγο έξω, γιατί εδώ πέρα δεν θα... Και το 000, γιατί δεν κάνω decapage, που είναι ενισχυτικό ξανθιστικού. Μια καταπληκτική λακ, που είναι και πολύ μεγάλο μέγεθος, γιατί είναι και για τα κομμωτήρια, ας πούμε, είναι επαγγελματική λακ αυτή.
Τι άλλο μου έχουν βάλει εδώ. Να τα φέρω εδώ. Μου έχουν βάλει πολλά, πολλά παιδιά. Θα σας δώσω και εσάς, μου φαίνεται. Έχουμε εδώ. Αυτό εδώ πέρα το σπρέι που είναι με κερατίνη και βιταμίνες, που είναι αντιφρίζ, δηλαδή για να μην φριζάρουν τα μαλλιά. Volume and Base Care λέγεται. Σαν μεγάλη ποσότητα, έτσι. 200. Εδώ έχουμε Oil Care με λάδι αργάν και κερατίνη, που είναι και αυτό αντιφρίζ και είναι και leave-in, δηλαδή το αφήνεις, δεν το ξεβγάζεις και είναι και για να μην φριζάρουν τα μαλλιά. Μου είχαν βάλει και μία μάσκα, αλλά εκείνη την μάσκα νομίζω τη χρησιμοποίησα, δεν την έχω εδώ, την έχω μέσα στο μπάνιο. Εδώ είναι το 3-1 Sun Care Extra Shampoo, το οποίο είναι και για το καλοκαίρι, απαλό σαμπουάν που περιποιείται τα μαλλιά για το καλοκαίρι με πολλές βιταμίνες από ό,τι βλέπω εδώ, ε, β5 και τα λοιπά. Αχα, πολύ ωραίο. Και έχει και ειδικό φίλτρο και για τον ήλιο. Και εδώ είναι μια πολύ ωραία επαγγελματική μεγάλη μάσκα. Αυτή μου τη δώσανε. Λέω, θα μου δώσετε μια πολύ καλή, λέω, μάσκα επαγγελματική. Βλέπετε, με πολυβιταμίνες για τα λεπορημένα μαλλιά που αναδομεί την τρίχα, χαρίζει φυσικό όγκο και λάμψη. Professional και deep therapy. Εδώ ήταν μέσα τα. Αυτά εδώ τα hair, τα λαδάκια που είναι για τον ήλιο, για το που συνιστάται και αυτά τα μαλλιά, τα τεκαπαρισμένα, τα βαμμένα, την περμανάτ, που είναι αυτά εδώ. Έχει μπόλικα μέσα. Ναι, είπαμε. Και εδώ να σας δείξω και πήρα και το οξυζενέ. Το παίρνω σε μεγάλη, κοίτα, επειδή τα βάφω και στο σπίτι εγώ τα μαλλιά τις περισσότερες φορές, γιατί δεν έχω σταθερό ωράριο. Και είναι και 40 οξυζενέ, φανταστείτε. Τι κάνω εγώ, τι κάνω στα μαλλιά μου. Ευτυχώς που δεν τα κάνω δεκαπά. Τι να το βάλω αυτό, να το βάλω εδώ. Λοιπόν, αυτά ήταν λοιπόν. Αυτό είναι λοιπόν το box που μου στείλανε. Έχω κάτι άλλο, όχι. Αυτό είναι λοιπόν το box και το unbox που έκανα. Ελπίζω να σας άρεσε. Και πάμε πίσω να σας πω και ένα γεια. Λοιπόν, εδώ είμαι πάλι. Μετά λοιπόν αυτό το box, το οποίο ήταν και λίγο βαρύ και λίγο μεγάλο, αλλά εγώ τα έβαλα σε μια πιο μικρή κουτίτσα για να είναι πιο όμορφα. Ήρθε η στιγμή να πούμε γεια, πολλά φιλάκια από μένα και ό,τι θέλετε μπορείτε να με ρωτάτε. Μην ξεχνάτε ότι έχω και το site μου που βάζω πάρα πολλές φυσικές συνταγές εκεί και γράφω και άλλα ενεργειακά θέματα. Για καθαρισμούς τσάκρα και πολλά άλλα, κρυστάλλους. Σας αρέσουν αυτά? Ωραία, λοιπόν, πολλά φιλάκια από μένα, να είστε καλά, με υγεία και αγάπη. Σας αγαπώ. Γεια.